κίνδυνο ατυχήματος, αλλά κανένας δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, γιατί ήταν κόστος. Για ακόμη μια φορά, όλα για τα κέρδη του επενδυτή. Η θλίψη μας για τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας έγινε οργή. Και η οργή, μόνο όταν γίνεται οργάνωση και αγώνας, έχει αποτέλεσμα. Δεν είχαμε, ούτε έχουμε άλλη επιλογή. Αυτή είναι η μεγάλη μας δύναμη και ο μοναδικός δρόμος, ο συλλογικός οργανωμένος αγώνας. Μόνο με αυτόν τον αγώνα θα δικαιωθούν τα θύματα στα τρένα. Τώρα είναι η ώρα να αποδοθούν οι πραγματικές ευθύνες και να τιμωρηθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι. Όλοι οι σταθμάρχες αυτής της πολιτικής που σκορπίζει κυριολεκτικά το θάνατο. Δεν θα περιμένουμε άλλη τραγωδία. Παλεύουμε για τα αυτονόητα, ασφαλείς μεταφορές και υποδομές. Γι' αυτό και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζόμενων στους σιδηροδρόμους. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας συντονισμένοι μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους της Λαμίας, τα σωματεία, τους μαθητές. Συνεχίζουμε γιατί δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τη φρίκη, με τα νεκρά παιδιά και τις κλαμμένες μητέρες.